Εάν μπορέσουμε να αποστασιοποιηθούμε από τον εαυτό μας και να μην έχουμε αυτό το δεσμό και να δούμε τον εαυτό μας ο καθένας σαν ένα κομμάτι της φύσης, τότε θα φτάσουμε στο σημείο και δεν θα φοβόμαστε το θάνατο. Φεύγω αυτοθέλητα. Αφανίζομαι όρθιος, στιβαρός και περήφανος. Ετοίμασα τούτη την ώρα βήμα-βήμα ολόκληρη τη ζωή μου που υπήρξε πολλά πράγματα. Αλλά πάνω απ' όλα στάθηκε μια προσεκτική μελέτη θανάτου. Μια προσεκτική μελέτη θανάτου. Ένα γράμμα επεξηγηματικό και ταυτόχρονα μυστηριώδες. Μια εξαφάνιση θρίλερ και 7 χρόνια ερευνών. Μια ζωή γεμάτη δράση, πλοκή. Μια ζωή αφιερωμένη στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τα αρχαιοελληνικά ιδεώδη. Αυτή είναι, με μια σύντομη περιγραφή, η ζωή του Δημήτρη Λιαντίνη, του 56χρονου ακαδημαϊκού, ο οποίος, όπως αναφέρει ο ίδιος στο γράμμα που άφησε στην μονάκριβη κόρη του Διωτήμα, αποφάσισε να πεθάνει υγιή στο σώμα και το μυαλό, όσο καθαρά είναι το νοπό χιόνι στα όρη και το επεξεργασμένο γαλάζιο διαμάντι. Ο Δημήτρης Νικολακάκος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου του 1942 σε ένα μικρό χωριό στη Λακωνία. Από μικρή μόλις ηλικία άρχισε να ξεχωρίζει για τα πιστεύω του και την αδυναμία του στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Μεγάλη του αγάπη, το χωριό του, Λιαντίνα, ένας μικρός οικισμός στους πρόποδες του Ταϊγέτου, ο παράδεισός του, όπως έλεγε. Ένα μέρος που τον σημάδεψε, που τον έκανε να αλλάξει ακόμη και το όνομά του. Μια περιοχή που λάτρεψε όσο τίποτα άλλο. Εκεί, στον Ταΐγετο και σε υψόμετρο 1500 μέτρων, έβρισκε τη γαλήνη του. Στο ίδιο μέρος, σε μια σπηλιά, επέλεξε, όχι βέβαια τυχαία, να αφήσει και την τελευταία του πνοή. Επάμεροι! Εφήμεροι είμαστε. Εφήμεροι πρόσκαιροι. Τι δε της, τι δου της, σκιά σόναρ άνθρωπο. Τα ίχνη του Δημήτρη Λιαντίνη εξαφανίστηκαν το πρωινό της 1ης Ιουνίου του 1998, οπότε και έφυγε από το σπίτι του στην Κηφισιά. Με το αυτοκίνητό του κατευθύνθηκε προς την Σπάρτη, το άφησε σε κεντρικό σημείο και επιβιβάστηκε σε ένα ταξί με προορισμό το καταφύγιο του Ταϊγέτου. Ο οδηγός ήταν και ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον καθηγητή φιλοσοφία ζωντανό. Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε στις αρχές, ήταν σκεπτικός και λιγομίλητος. Λίγες ώρες αργότερα, η σύζυγός του, υποψιασμένη ότι κάτι κακό έχει συμβεί, ειδοποιεί τις αρχές πως ο Δημήτρης Λιαντίνης έχει εξαφανιστεί. Τις υποψίες και τους φόβους της επιβεβαιώνουν και οι λέξεις που διάβασε στο γράμμα που ο ίδιος είχε αφήσει πάνω στο κομωδίνο του. Οι έρευνες ξεκινούν αμέσως. Το μέρος είναι δεδομένο, γνωστό σε όλους. Ταΐγετος. Όχι όμως και η ακριβής τοποθεσία. Μόνο ένας ήξερε και είχε ορκιστεί να μην μιλήσει. Ήταν ο ξάδερφος του Δημήτρη Λιαντίνη, Παναγιώτης Νικολακάκος. Είχε δώσει όμως το λόγο του πως δεν θα αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό παρά μόνο όταν θα έχουν συμπληρωθεί 7 χρόνια από την εξαφάνιση μυστήριο. Οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του Δημήτρη Λιαντίνη συνεχίζονται με μεγάλο ενδιαφέρον και αμύωτη ένταση. Με μεγάλη αγωνία παρακολουθεί και το Πανελλήνιο όλες τις εξελίξεις. Κανένας όμως δεν τον έχει δει. Κανείς δεν έχει εντοπίσει κάποιο στοιχείο που να υποδηλώνει είτε ότι βρίσκεται στη ζωή είτε ότι είναι νεκρός. Βλέπετε, ο Δημήτρης Λιαντίνης φρόντισε να καλύψει καλά το μεγάλο του μυστικό. Δεν ήθελε κανείς να βρει το άψυχο σώμα του πριν την επταετία και τα κατάφερε. Χάθηκε όπως ο Ιδίποδας, όπως ο ίδιος πάντα ονειρευόταν. Η σύζυγος και η κόρη του, αν και γνώριζαν ότι ο 56χρονος δεν βρίσκεται στη ζωή, δεν χάνουν τις ελπίδες τους. Θέλουν να πιστεύουν ότι ο δικός τους άνθρωπος άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή, επιλέγοντας να ζήσει απομονωμένος, μακριά από όλους και από όλα. Μια δύναμη που μας πρόχνει τον κάθε ένα, το κάθε είδος, την κάθε μονάδα του είδους, όλα τα είδη και τον άνθρωπο τον σπρώχνει να πεθάνει. Μπορείς να περάσεις. Γιάννη, πρόσεχε, εγώ δεν σου λέω μην το ρισκάρεις. Όχι, δεν είναι τίποτα. Σφινώσεις, όχι άλλο τίποτα.
Τα 7 χρόνια όμως πέρασαν. Ο ξάδερφος του Δημήτρη Λιαντίνη έπρεπε να ακολουθήσει τις εντολές του, να αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό, να ενημερώσει τις αρχές και την οικογένειά του για την ακριβή τοποθεσία που βρίσκεται ισορρός του καθηγητή. Έτσι και έγινε. Το πρωινό της 1ης Ιουνίου του 2005, ο Παναγιώτης Νικολακάκος τηλεφωνεί στη σύζυγο και την κόρη του Λιαντίνη και του ζητά να ανέβουν στον Ταΐγετο. Τρεις μέρες αργότερα η ιδιοτήμα ανεβαίνει στο βουνό και ο θείος της υποδεικνύει το ακριβές σημείο που επέλεξε ο πατέρας της προκειμένου να φύγει από τη ζωή. Πρόκειται για μια κοιλότητα στο έδαφος, ραγισμένη από πέτρες, κοντά στην κορυφή του προφήτη Ηλία στην θέση πόρτες. Όταν την άνοιξαν, βρέθηκαν μπροστά σε έναν σκελετό. Η κόρη του όμως αναγνώρισε αμέσως τα προσωπικά του αντικείμενα και τα ρούχα του, τα οποία λόγω του ψύχους ήταν αναλύωτα. Όταν η επιλογή ήταν δική του, εμείς δεν είχαμε καμία αιτία να πάμε εναντίον των... της επιθυμίας. Η σωρός του καθηγητή λίγες ώρες αργότερα μεταφέρεται για ιατροδικαστική εξέταση. Ο ιατροδικαστής Φίλιππος Κουτσάφτης δεν καταφέρνει να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την εξέταση DNA, τα οστά ανήκουν στον Λιαντίνη. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως ο καθηγητής ανήκε σε μια ομάδα ανθρώπων, την περίφημη ομάδα Ε, που μάχεται για την επαναφορά στον σύγχρονο τρόπο ζωής των αρχαιοελληνικών ιδεωδών. Οι ίδιοι μάλιστα υποστηρίζουν πως το σημείο που βρέθηκε η σωρός του τέμνονται οι δύο άξονες του λεγόμενου νοήμονος συμπατικού οργανισμού, εκεί όπου τα ξημερώματα στις 4 και 4 πρώτα λεπτά αντανακλώνται οι 5 πυραμίδες της Αιγύπτου και υπάρχει πέρασμα από τον κόσμο του θανάτου στον κόσμο του αθανάτου. Υπάρχει μια ζωή μετά θάνατο, η ακόλουθη. Εκείνο που μένει όταν θα πεθάνουμε είναι η καλή μνήμη που αφήνουμε στους ανθρώπους. Είναι δηλαδή... είναι αυτό που το λέμε διαφορετικά στη φιλοσοφία ενδοκοσμική αθανασία. Ο Δημήτρης Λιαντίνης έγραψε την δική του προσωπική ιστορία. Η σωρός του ετάφη στις Κεχριές Κορινθίας, εκεί όπου η σύζυγός του Νικολίτσα επέλεξε να στηθεί ο δικός του μικρός ταΐγετος. Το θρίλερ 7 ετών είχε λάβει τέλος. Κανείς μέχρι σήμερα δεν ξέρει και δεν πρόκειται να μάθει εάν έδωσε τέλος στη ζωή του το απόγευμα της 1ης Ιουνίου του 1998 και με ποιον τρόπο. Ένα δε σου δίνω, είναι ο θάνατός μου. Στα έχω δώσει όλα. Αυτό θα το κρατήσω για μένα. Πάμε σε ένα αφιέρωμα που ετοίμασε η Μάρα Χαρμαντά